Η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση δεν μαστίζουν μόνο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά από ό,τι φαίνεται ευθύνονται και για πολλά και απίστευτα περιστατικά. Ένα από αυτά σημειώθηκε στον Δήμο Θέρμης, όπου άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το σημείο του κοινοτικού δάσους Λιβαδίου, όπου βρίσκονταν στιβαγμένοι 20 τόνοι με καυσόξυλα, τα οποία και αφαίρεσαν. Διαπιστώθηκε από μία υλοτόμο ότι έλειπε μία σημαντική ποσότητα παραγόμενης ξυλίας 20 περίπου τόνων. Την ποσότητα των καυσόξυλων συγκέντρωσαν ο Δήμος Θέρμης και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να τα διανύμουν δωρεάν σε δικαιούχους και να ζεστάνουν οικογένειες ορεινών περιοχών αρχής γενομένης από τις 3 Οκτωβρίου, όμως η μεγάλη ποσότητα ξυλίας έκανε φτερά με τους επιτίδιους να δρουν ανενόχλητοι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν. Το ανώτερα ξύλα προοριζόταν να διαθετούν δωρεάν στις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του Λιβαδίου στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος Θέρμης για τη θέρμανση των κατοίκων ορεινών οικισμών. Καταστήσαμε το δασικό συνεταιρισμό Μοδίου για αυτή την εργασία. Ξεκίνησε την προηγούμενη Κυριακή στις 19 του μηνός, 19 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν τις εργασίες υλοτομίας. Σημερώματα 20 Δευτέρα προς Τρίτη διαπιστώσαμε ότι λείπαν 20 τόνοι. Προφανώς κλαπήκαν από άγνωστους δράστες 20 τόνοι ξυλίας. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος Θέρμης, δίνονται καυσόξυλα σε δικαιούχους ορεινών περιοχών όπως η κοινότητα Περιστεράς και Λιβαδίου. Γι' αυτό, έπειτα από συνεννόηση και υπόδειξη του Δασαρχείου, κόπηκαν δεκάδες τόνοι ξύλων. Από την ποσότητα αυτή, ένα μερίδιο θα πήγαινε και στους υλοτόμους που πραγματοποίησαν την κοπή, όμως και εκείνοι έμειναν στα κρύα του λουτρού, αφού τους πρόλαβαν οι αετονίχηδες, οι οποίοι σήκωσαν 20 τόνους καυσόξυλων και έγιναν καπνός. Όντως, πραγματικά και εμάς μας έκανε εντύπωση πώς τα καταφέραν, τα φορτώσαν. Κάποιοι κάτοικοι ακούσαν κάποιους θορύβους, ίσως μηχανήματα δεν φαίνεται να χρησιμοποίησαν φορτωτές και αυτά. Σίγουρα αγροτικά ή με φορτηγά αυτοκίνητα και κατάφεραν να τα φορτώσουν μάλλον με τα χέρια. Πρώτη φορά. Όσο είμαι εγώ εδώ στην υπηρεσία αυτή σε έναν δημόσιο πρασίνου, είναι η πρώτη φορά. Και σε πόσες οικογένειες θα διατίθενται αυτή η ποσότητα? Σε αρκετές οικογένειες. Είναι αναλόγως με τους κατοίκους εκεί. Θα μοιράζαμε τα ξυλία αυτή. Πιστεύω θα την καλύψουμε αυτή την ποσότητα που μας έχουν κλαπεί με άλλη λεωτομία που θα γίνει στη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του δασικού συνεταιρισμού υπέβαλαν μήνυση κατά γνώστων και πλέον το θέμα χειρίζεται η ασφάλεια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Πάντως, παρά το ατυχές αυτό συμβάν, οι αρμόδιοι του Δήμου κινήθηκαν εγκαίρως και μπόρεσαν να καλύψουν το χαμένο υλικό, έτσι ώστε να το διαθέσουν κανονικά σε όσες οικογένειες χρειάζονται μεγάλες ποσότητες καυσόξυλων, ειδικά αυτό το χειμώνα, όπου τα πράγματα αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολα για όλους και τα ξύλα θα είναι σίγουρα ένας από τους τρόπους θέρμανσης που θα επιλέξουν αρκετοί για να ζεσταθούν. Θα δινόταν περίπου σε 5 οικογένειες. 5 οικογένειες, μάλιστα, από εδώ και στο εξής. Αυτά φροντίσαμε βέβαια να τα καλύψουμε από αλλού εκτάκτως και θα δούμε του χρόνου, με το επόμενο διαχειριστικό έτος, που θα τα καλύψουμε και για του χρόνου. Φέτος πάντως φροντίσαμε οι κάτοικοι να μην στερηθούν καμιά οικογένεια τα ξύλα. Ενώ παράλληλα λαμβάνονται απαραίτητα μέτρα από τη Δημοτική Αρχή και από την ασφάλεια του Δήμου Θέρμης για να μην έχουμε και άλλα φαινόμενα με τέτοια περιστατικά. Θέλω να ευχαριστήσω σε συνεργασία με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Πιστεύω όμως να μην ξαναέχουμε τέτοια περιστατικά. Θα περιφρονήσουμε κι εμείς. Κάναμε μήνυση κατά γνώστου να μην έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μας μετέφερε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης, Αργύριος Μωραΐτης, ο Δήμος συλλέγει καυσόξυλα και θα τα δώσει σε άπορες οικογένειες στο αμέσως προσεχές διάστημα. Ήδη, όπως λέει, έχει συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός ξύλων από τα κλαδέματα και από δέντρα που πέφτουν λόγω καιρικών φαινομένων, ποσότητα η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Ρεδεστού.